Λοιπόν, κοντά μας ο προπονητής του Διγενείου, Ηλίας Πατσάνης και ο Χρήστος Ακελαρίου. Ξεκινάω από τον κύριο Πατσάνη. Ηλία, μια σημαντική νίκη. Η πρώτη ήττα βασικά που δέχεται η ομάδα του Ελευθεροφορείου στο πρωτάθλημα και είναι από εσάς. Πολύ καλή παρουσία από την ομάδα σου. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Ανταποκριθήκαν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού και στη ζέστη σήμερα που ήταν αρκετά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πιστεύω όμως κάναμε ένα καλό και στο Ελευθεροχώρι να καταλάβει ότι να γευθύτηκε αυτό τη χαρά, τη λύπη της ήττας. Τα συναισθήματα πρέπει να τα γυβόμαστε όλα στο ποδόσφαιρο. Ίσως τους κάνουμε καλό να είναι πιο συγκεντρωμένοι στη συνέχεια των play-off. Mm-hmm. Χρήστο Αγγελάριο, το δικό σου σχόλιο για το παιχνίδι. Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Η ομάδα μας έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα. Έδειξε ότι ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το Ελευθεροχώρι δεν μας έκανε καμία ευκαιρία. Πιστεύω ότι το σκορ δεν είναι πασματικό. Μπορούσε να ήταν και πιο μεγάλο το σκορ. Να κερδίζαμε 3 και 4-0. Νομίζω, Ηλία, ότι η ομάδα δείχνει ότι ήταν πολύ δυνατή φέτος καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Πιστεύεις ότι μπορούσε ίσως να είναι και πιο ψηλά στην βαθμολογία? Ο στόχος μας ήταν να είμαστε μέσα στην πρώτη τετράδα πεντάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε βάλει τις βάσεις και είναι το θέμα της διοίκησης από εδώ και πέρα. Είναι θέμα της διοίκησης από εδώ και πέρα τι θα αποφασίσουν για τη χρονιά που έρχεται. Τα παιχνίδια, ο δεύτερος γύρος είναι κριτήριο για τους παίκτες μου, να δω ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν για πρωταθλητισμό. Από εδώ και πέρα είναι θέμα της διοίκησης τι θα αποφασίσει για το χρόνο. Έχετε κάνει κάποια κουβέντα από τώρα για την νέα αγωνιστική σεζόν? Καταρχήν, όσον αφορά το αν θα συνεχίσεις ή όχι. Όχι πολλά πράγματα ακόμα, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Πάντως η ομάδα είναι έτοιμη του χρόνου να κάνει το ξεπέταγμα και να πάει και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τις συνθήκες του Νεοχώρη και από τη διοίκηση και από τους παίκτες μου. Φάνηκε και σήμερα ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και βλέπουμε στη συνέχεια τώρα. Περιμένουμε τη συνέχεια να δούμε. Τώρα, όσον αφορά το Ελευθεροχώρι, πώς είδε την ομάδα αυτή, η οποία ετοιμάζεται για τα μπαράζ ανόδου. Έτσι, μια μεγάλη πρόκληση στις 15 Μαΐου ξεκινάει για τους μαύρους αετούς. Είναι μια ομάδα με ήθος, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι αν ήμουν σε θέση σε αυτό το διάστημα, θα κοιτούσα για τα play-off και την προετοιμασία της ομάδος να είναι έτοιμη εκείνη τη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα, σήμερα όμως ήταν. Την περίμενα καλύτερη, ήταν κατώτερη, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Σε εύχομαι καλή πορεία στη συνέχεια των play-off. Ωραία. Να είσαι καλά, Ηλία. Ευχαριστούμε.